Πρώτη φλέβα του Μαύρου Χρυσού στη Δυτική Ελλάδα ανακαλύφθηκε στο Κατάκολο πριν από 36 χρόνια. Τώρα ξεκινάει η εκμετάλλευσή της. Υπολογίζεται ότι θα αντληθούν 10 με 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο τέλος του 2018 με αρχές του 2019 πιάνουν δουλειά τα γεωτρύπανα. Αυτή η χρονιά είναι χρονιά προετοιμασίας. Για να γίνει μια γεώτρηση δεν είναι θέμα 2 ή 3 εβδομάδων. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και για το λόγο αυτό δεν θα στηθεί θαλάσσια εξέδρα. Οι εγκαταστάσεις για την εξόριξη θα βρίσκονται στεριά, με οριζόντια άντληση σε βάθος 2,5 χιλιόμετρων από τον πυθμένα της θάλασσας. 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και την Νότια Κρήτη με πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου χαρτογραφήθηκαν μετά από σεισμικές έρευνες πριν από 4 με 5 χρόνια. Οι διαγωνισμοί άρχισαν να τρέχουν, περιλαμβάνοντας και χερσαία οικόπεδα στη Δυτική Ελλάδα. Σε αυτό το χάρτη βλέπουμε περιοχές τις οποίες έχουμε υπογράψει ήδη συμβάσεις ή αναμένεται να υπογράψουν στο άμεσο προσεχές διάστημα. Είναι η περιοχή η χερσαία των Ιωαννίνων με το πράσινο κυκλάκι, η περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου με το αντίστοιχο πράσινο κυκλάκι και η περιοχή του υποθαλάσσιου κοιτάσματος στο Κατάκολο. Οι πρώτες μεγάλες εταιρείες της διεθνούς αγοράς, η γαλλική Total και η ιταλική Edison, έδωσαν το παρόν στο βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας. Η προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων είναι ένα τρομερά ευαίσθητο θέμα για το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και να έχει διασφαλιστεί πλήρως η συμβατότητα της αξιοποίησης των υδρογόνων ανθράκων, την προστασία του περιβάλλοντος. Να προετοιμαστούν χωρίς καθυστερήσεις νέοι γύροι παραχωρήσεων σε θαλάσσια οικόπεδα μεγαλύτερης έκτασης, ιδίως στο Λιβικό Πέλαγος, από πλευράς ορυκτού πλούτου. Συμμετέχουμε σε αυτό που μπορεί να συνιστά μια ενεργειακή επανάσταση στην Ανατολική και την Νότια Μεσόγειο. Τα πρώτα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα της χώρας μας ανακαλύφθηκαν στον Πρίνο στα μέσα της δεκαετίας του 70. Έχουν ήδη αντληθεί 115 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ η εταιρεία που τα εκμεταλλεύεται περιμένει τουλάχιστον άλλα 40 εκατομμύρια.